Γεια σας φίλοι μου, πλέον είμαι έτοιμος για ταξίδια, χαλάρωση και φυσικά όπου και να πάω δουλειά. Γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο με ακολουθεί. Είμαι ο Μάρκος Μπρινάκης, Digital Media Strategist και σαφώς δεν μπορώ να κάνω ούτε ένα βήμα χωρίς την τεχνολογία στο πλευρό μου. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά μου που μόλις παρέλαβα το συνταξιδιώτη μου, το συνοδοιπόρο μου, τον συνεργάτη μου, το λάπτοπ που ήθελα τόσο μα τόσο πολύ, Asus ZenBook, μοναδικό, ελπίζω δηλαδή, λάπτοπ με δύο οθόνες. Wow. Θα ανοίξω το πιο μικρό κουτί. Είναι ο φορτιστής και η γραφίδα. Έχει 16 πύρινο επεξεργαστή. Αυτό ρε παιδιά τι είναι. 32 γίγκα μνήμη RAM. Κάτι σε βάση. Θα δούμε πώς δουλεύει. Εγώ εντωμεταξύ πριν ενθουσιάστηκα με το κουτί. Wow! Βαρύ μου φαίνεται για το μέγεθός του. 1,65 κιλά είναι μαζί με την μπαταρία από ό,τι διάβασα. Δεν είναι ζυγαριά τα χέρια μου. Παιδιά, έχει υπέροχο κουτί, όντως. Κοιτάξτε εδώ, σηκώνω το καπάκι και ανοίγει μαζί και το κουτί. Να βγάλουμε τη ζελατίνα. Έχει 2 τέρα αποθηκευτικού χώρου. Για λάπτοπ είναι μια χαρά. Ένας εξωτερικός, αν είσαι επαγγελματίας του digital marketing, των social media, είναι απαραίτητος. Και ήρθε η στιγμή που θα τον ανοίξω. Να το πάρω στα χέρια μου για να το βλέπετε. Ποια είναι η μπροστά και ποια είναι η πίσω πλευρά. Τιριριριν. Wow! Μικρούλι, λεπτούλι. 1,65. Και το καλύτερο δεν σας το έχω δείξει ακόμα. Έχει αποσπόμενο πληκτρολόγιο, το οποίο θα βγάλω από τη ζελατίνα. Και 2 οθόνες, φίλοι μου! Υπέροχο! Θα δουλεύω σε 2 οθόνες, είτε κάθετες είτε οριζόντιες. Πραγματικά υπέροχο. Και μπορείτε την κάτω οθόνη να την κάνετε είτε κανονική οθόνη, είτε πληκτρολόγιο ή ό,τι θέλετε, ή διαφορετικά, αν θέλετε ένα κλασικό πληκτρολόγιο. Έχει αυτό εδώ, το οποίο είναι με Bluetooth και μαγνήτη. Μπόνι, έχει μαγνήτη παιδιά, είναι εντυπωσιακό. Το δουλεύετε λοιπόν είτε έτσι, είτε έτσι. Στη μορφή ενός κλασικού λάπτοπ ή ενός ψηφιακού λάπτοπ. Τα υπόλοιπα στο επόμενο βίντεο, γιατί τώρα πρέπει να το ανοίξω, να το σετάρω. Γεια σας!